30.000 τόνοι αποθεμάτων κρασιού από ολόκληρη τη χώρα οδηγούνται σε απόσταξη κρίσης. Πάμε να δούμε τι υπόθηκε στη συνάντηση που είχαν εκπρόσωποι αμπελουργών με τον αρμόδιο υπουργό στην Αθήνα. Σύνδεση με τον πρόεδρο της οργάνωσης αμπελουργών ελαιοκαλλιεργητών Κρήτης, Πρίαμο Ιερονυμάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Ιερονυμάκη. Σας ευχαριστούμε για αυτή τη σύνδεση. Καλησπέρα, κυρία Σαλαπάτα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, η διαδικασία ξεκινά από την Κρήτη, σωστά? Και χαρακτηριστικό είναι πως μόνο η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, χωρίς να υπολογίζουμε τις υπόλοιπες συνεταιριστικές οργανώσεις, έχει αποθέματα πάνω από 3.500 τόνους. Το θέτω στο τραπέζι ενδεικτικά για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Το όφελος επίσης είναι διπλό. Να μας τα εξηγήσετε πιο αναλυτικά. Ακριβώς. Το τελευταίο διάστημα, του τελευταίους δύο μήνες, είχαν γίνει πάρα πολλές προτάσεις προς το Υπουργείο για το θέμα το που προέκυψε με τον κορονοϊό, όσο αφορά το ότι δεν υπήρχε χωριστίες, τουρισμός δεν υπάρχει, οπότε έμειναν τεράστια αποθέματα μέσα κρασιού σε όλη τον ελλαδικό χώρο. Από εκεί και πέρα έπρεπε να βρούμε ένα νομοσχέδιο τέτοιο και μια πρόταση η οποία να κουμπώνει για να μπορούμε να πάμε και να υλοποιήσουμε τον κανονισμό αυτό των απόσταξης κρίσης. Η οργάνωση δική μας, χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί η οργάνωση δική μας ήταν αυτή που έκανε την πρόταση, την οποία αποδέχθηκε ο Υπουργός Γεωργίας. Βασιστήκαμε βέβαια πάνω σε νομικό, ο οποίος ήρθα στη συνεργασία εγώ προσωπικά μαζί του. Συνεργαζόμαστε χρόνια. Η δικηγόρος είναι η Ελένη Χρυσοκοπούλου, η οποία χρόνια ανακατεύεται στο κομμάτι που έχει να κάνει με νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι γνώση των θεμάτων αυτών. Mm-hmm. Επικαλεστήκαμε λοιπόν τον νόμο το 1308 του 2013 περί απόσταξης κρίσης. Και στο άρθρο 261 που επιτρέπει στα κράτη-μέλη που έχουν πρόβλημα με τέτοιες περιπτώσεις να πηγαίνουν σε αποστάξεις κρίσης. Τώρα τι γίνεται με αυτή την περίπτωση? Και έχουμε όφελος δύο φορές, όπως το είπατε. Γιατί η χώρα μας εισάγει ενόπνευμα από τρίτες χώρες, πολλές φορές και από Τουρκία και από Βουλγαρία και από άλλες χώρες, και διώχνει το συνάλλαγμα προς τα έξω για να αγοράσει ενόπνευμα για φαρμακευτική χρήση. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, μέσα από τους 30.000 τόνους περίπου που θα αποσταχτούν σε ενόπνευμα, που θα παράξουμε γύρω στους 5 με 6.000 τόνους, τα χρήματα θα μείνουν στη χώρα μας. Ένα αυτό, θα αδειάσει η αγορά, θα αδειάσουν οι δεξαμενές, με αποτέλεσμα να υπάρξει μια ανάσα. Πολύ για μεγάλη για τους αμπελουργούς, κύριε Ιερονυμάκη, οι οποίοι στην παρούσα φάση δεν μπορούν, δυσκολεύονται να καλύψουν ακόμη και τα βασικά. Και όταν λέμε βασικά, εννοούμε τα τρέχοντα κόστη καλλιέργειας. Ακριβώς. Δηλαδή, ο παραγωγός την άλλη μέρα δεν θα μπορούσε να πουλήσει στο σαφίλι, διότι τα εξαμέρες είναι γεμάτες. Καταλαβαίνετε, τα γινόταν στα ηνοπία. Mm-hmm. Αλλά ξεκουράζει και τον κλάδο και του επιτραπεζίου σαφιλιού και της σταφίδας, διότι δεν πάβει το αμπέλι το ηνοποιήσιμο να δένει με τις άλλες δύο χρήσεις. Mm-hmm. Και ξεκουράζει λοιπόν γενικότερα όλο τον αμπελώνα. Mm-hmm. Το όφελος, όπως σας είπα, είναι διπλό. Τα χρήματα θα είναι τα 10 εκατομμύρια περίπου θα προέρχονται από ευρωπαϊκούς πόρους και τα άλλα 10 εκατομμύρια θα προέρχονται από εθνικούς πόρους. Θέσατε και μία σειρά από άλλα ζητήματα επίσης στον Υπουργό, και θα ήθελα λίγο να σταθούμε και σε αυτό που ονομάζεται πράσινος τρίγος. Ναι. Είναι κάτι που για τη χώρα μας είναι άγνωστο. Mm-hmm. Η Γαλλία το κάνει από το 1800. Από το 1800 το κάνει η Γαλλία. Mm-hmm. Ο πράσινος τρίγος λοιπόν τι είναι? Επικαλεστήκαμε εκεί το άρθρο 47 πάλι στον ίδιο νόμο το 1308, ο οποίος επιτρέπει στα κράτη-μέλη να κάνουν πράσινο τριζητό κατά τον κουρ που κάθε κράτο-μέλος θεωρεί ότι μπορεί να κάνει. Εμείς είπαμε στον Υπουργό, το είχαμε προετοιμάσει το έδαφος πιο μπροστά, μιλώντας και με τις υπηρεσίες, τον προϊστάμενο Αμπελουργίας Ελλάδος, στο γραμματικό τον Διονύση, αλλά και με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Στρατάκο, τον Γιώργο, ο οποίος είχαμε μια επαφή συνεχόμενη, και με τον κύριο Βορύδη είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία το πώς μπορούμε να πάμε εκεί. Mm-hmm. Δέχτηκαν λοιπόν να πάει ένα μέρος περίπου 2 με 3 εκατομμύρια για τον πράσινο τρίγο. Τι σημαίνει πράσινο τρίγο τώρα? Μιλάμε για ενοποιήσιμες πυσιγείες, οι οποίες θα επιλέξουν ποιες είναι οι πυσιγείες αυτές οι οποίες είναι κορεσμένες σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Θα μπουν νομοί μόνο οι οποίοι είναι φορτωμένοι με αμπελουργία, δηλαδή στην Κρήτη παράδειγμα, ο νομός Ηρακλείου έχει τη μεγάλη αμπελουργία. Mm-hmm. Είναι ΜΕΑ, παράδειγμα, είναι ένας νομός ο οποίος είναι φορτωμένος από σταφύλια. Επίσης, ο Τύρναβος το ίδιο. Θα επιλεγούν λοιπόν νομοί και ποικιλίες. Αυτό όμως θα το κάνουν οι υπηρεσίες. Δεν είναι δουλειά δικιά μας. Από εκεί πέρα, ο πράσινος τρίγος θα διατηρηθεί ακριβώς μέχρι το σημείο που το σταφύλι παίρνει ζάχαρο. Όταν αρχίσει να παίρνει ζάχαρο, ο πράσινος τρίγος σταματάει. Γιατί σημαίνει, γίνεται αυτό?
Διότι ο λόγος που γίνεται το πράσινο στρίγητος είναι να είναι ξινό το σταφύλι, πέφτοντας κάτω, συνοποιήσιμες ποικιλίες, ξανααναφέρω, mm-hmm. που θα δεχτεί ο παραγωγός να μπει μέσα σε αυτό το πρόγραμμα, θα είναι άκορο και θα είναι άξιστο να πέσει κάτω. Εάν πάρει ζάχαρα, θεωρείται από τις υπηρεσίες ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά για ενόπνευμα ή για οτιδήποτε λόγο. Εξ αυτού του λόγου θα διατηρηθεί, θεωρώ, από ό,τι μίλησαμε, τις υπηρεσίες μέχρι 15 του Ιούλη. Αυτό θα ανοίξει μέσα από κάποια πλατφόρμα. Δεν είναι τόσο αναγκαίο για το Ηράκλειο, παρόλο που θα μπει στο νομό Ηρακλείου, γιατί τα χρήματα είναι λίγα, είναι γύρω στα 320 ευρώ το στρέμμα, mm-hmm. στις ποικιλίες συνοποιήσιμες, οι οποίες θα σημαίνει ότι ο παραγωγός όμως κάνει δήλωση παραγωγής κάθε χρόνο, θα είναι νόμιμα δηλαδή αυτά. Έτσι. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία όμως έχει να κάνει με το θέμα της απόσταξης κρίσης που θα αδειάσουν δεξαμένες ανά την Ελλάδα γύρω στους 30.000 τόνους.